Βρισκόμαστε στην έκθεση ζωγραφικής της κυρίας Νατάσας Βαλτούνα. Ο τίτλος είναι «Φραντάλες». Να σας πω τι σημαίνει αυτός ο τίτλος. Φραντάλα λοιπόν είναι η γυναίκα με την επιδεικτική ενδυμασία και συμπεριφορά, η πρόσχαρη. Τη λέξη αυτή τη συναντάμε ως σε ιδιωματισμούς, περισσότερο στις περιοχές της Κερασούντας, των Κωτιόρων, της Σάντας, της Τραπεζούντας και της Χαλδίας. Από το μεταγενέστερο επίθετο εφραντός που σημαίνει χαρούμενος. Βλέπουμε λοιπόν γυναίκες που ήταν αστές, που ήταν εύπορες, που ήταν καλλιεργημένες, ανεξάρτητες, που αναγκάζονται να φύγουν από την πατρίδα για να βρουν μια καινούργια πατρίδα. Έρχονται όμως αντιμέτωπες με το σκοτάδι. Μέσα από μια ενδοσκοπική ματιά λοιπόν της εικαστικού και γραφίστριας Νατάσας Βαλτούνα, βλέπουμε την απόδοση της στην εποχή του 20ου αιώνα και την έμπνευσή της από το πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό της εποχής. Τα πρόσωπα λοιπόν χάνουν το φως τους, τα ρούχα δεν υπάρχουν πια, γι' αυτό και θα δείτε και στους πίνακες ότι οι μισοί πίνακες έχουν το φως, έχουν την έγλη εκείνης της εποχής, ενώ ο υπόλοιπος μισός πίνακας είναι στο σκοτάδι, το ρούχο είναι κατεστραμμένο. Φαίνεται λοιπόν αυτή η αλλαγή, αυτή η αντίθεση καλύτερα και στον πίνακα. Ξεκινούν λοιπόν μια νέα ζωή αυτές οι γυναίκες, γιατί η ελπίδα έχει εξανεμιστεί. Θα ξεκινήσουν λοιπόν μια καινούργια ζωή στα συντρίμια της προηγούμενης. Στην έκθεση αυτή έχουν πάρει μέρος με διάφορους τρόπους η κυρία Λένα Καλαμαρινού, που έχει την επιμέλεια της ενδυματολογικής προσέγγισης των έργων, η κυρία Λένα Σαββίδου, που έχει την επιμέλεια και παρουσίαση των εξαιρετικών κειμένων, επίσης ο κύριος Κωνσταντίνος Νικολαίδης για την παραχώρηση των κουστούμιών, ο κύριος Χατζιαγγελίδης Δημήτρης για την φροντιστηριακή υποστήριξη και όπως θα δείτε μέσα στην έκθεση υπάρχουν και διάφορα αντικείμενα αντίκες, τα οποία μας τα παραχώρησε ο κύριος Σουμελίδης.